ταυτόχρονα εφεύραμε και την ηλεκτροπληξία. Όταν εφεύραμε την ηλεκτρική ενέργεια, ταυτόχρονα εφεύραμε και την ηλεκτροπληξία. Δήλωσε η παγόνα. Γιατί η παγόνα προσπαθούσε να χειραγωγήσει το Λεωνίδα, ενώ η παγόνα είχε εξαπατήσει το Λεωνίδα με ένα μυστικό μόνο χρήστη, ήταν μια μανιοκαταπληκτική, παρανοϊκή, διστακτική. Πώς θα μπορούσε η παγόνα να αντισταθεί. Κάτω από όλες τις αιτίες βρίσκεται ένα παραλίδι. Κάτω από όλες τις αιτίες βρίσκεται ένα παραλίδι. Η αλήθεια έχει την δομή της φαντασίας. Η αλήθεια έχει την δομή της φαντασίας. Η αλήθεια έχει τη δομή της φαντασίας. Σε ένα πέρασμα, σε έναν προσωμιωμένο χώρο, η παγόνα δήλωσε. Η πόλη είναι παντού και πουθενά. 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 Τι στο διάολο, ή δεν καταλαβαίνω τίποτα ή είμαι σε άρνηση. Ένα ψέμα, μια παρανοϊκή μανιοκαταπληκτική έμπνευση είχε στο μυαλό του Λεωνίδα και είπε, όταν εφεύραμε το αεροπλάνο, ταυτόχρονα... Ταυτόχρονα εφεύραμε και το αεροπορικό ατύχημα. Ο Λεωνίδας συμπλήρωσε. Ο χρόνος παράγει πνεύμα. Και γύρισε το βλέμμα του προς το ρολόι που ήταν σαφώς στο σωστό μέρος. Βράζει ο ήλιος και με έχει τρελάνει. Βράζει ο ήλιος και με έχει τρελάνει. Μια παγνωσή που αντιγράφηκε από τις δράσεις των σογόνων κλόνων. Έτσι τα βλέπει τα πράγματα η πνευματική ερημιά μου. Ο Λεωνίδας κυριαρχείται από μια διαστρέφωση της πραγματικότητας τότε. Η παγόνα αντιδράσει, ο Λεωνίδας φυσικά αναφόρησε. Αναφόρησε. Το εγώ μου δεν είναι πια δικό μου. Επανάληψη, δήλωσε η παγόνα. Επανάληψη. Όλοι οι τρελοί είναι προσωμιωτές, δήλωσε η παγόνα. Αλλά τότε ο Αλάφ εμφανίστηκε με ένα ευχάριστο βάι και αυτό αναδημιούργησε την αδιαφορία του Λεωνίδα. Αισθανόμενος αμηχανία, το θείο πνεύμα επάταξε το ζώο για τον εξευτελισμό του. Ετέθη το σύμπαν του θορύβου που ρυπαίνει με την εισαγωγή φερμουάρ και μακριά με τον ενθουσιασμό των 2.000 άπατας και εξαφανίζεται σε ένα μικρό γκρουπ κομμουνιστό. Ο Λεωνίδας έτρεξε μουσικά όταν είδε αυτό. Η δράση του Λεωνίδα ήταν μία ασφαλή. Ήταν ένα καλό πράγμα, πάρα πολύ καλό, διότι σε 8 κλάσματα η αγαπημένη στο σελίδα του Λεωνίδα επρόκειτο να βγει στην οθόνη. Ακολούθησε αμέσως η φράση. Όταν ταρπίνο σόμπι συναντούνε τα ματωμένα χάμστερ. Τα ματωμένα κάτι. Χάμστερ. Ο Λεωνίδας ήταν ενθουσιασμένος. Και έτσι, όλη η παγόνα και μερικά όπλα μαζικής καταστροφής, σέρνοντας νοσογόνους κλόνους, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Το εγώ μου δεν είναι πια δικό μου. Και τότε το ζευγάρι επανενώθηκε για τα καλά. Όταν η ώρα σημειώνεται σε μια επίπεδη εκφορά,
επιφάνεια, η πραγματικότητα από μόνη του μπορεί να αντιληφθεί ως μια οπτική ψευδαίσθηση. Γυρίστε το μισθό, ανταποκριθείτε στις δονήσεις. Γυρίστε το μισθό, ανταποκριθείτε στις δονήσεις. Δήλωσε ο Λεωνίδας. Ανταποκριθείτε στις δονήσεις. Ανταποκριθείτε στις δονήσεις. Γυρίστε το μισθό.